της τηλεόρασης δηλαδή, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και σήμερα οι περισσότερες ειδήσεις είναι για γέλια. Ω Θεέ μου, σε ευχαριστώ που και σήμερα είναι για γέλια ειδήσεις. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω καλά-καλά η χαροκαμένη, να αποτίσω ένα φόρο τιμή στο θρύλο, την ομαδάρα μου. Ράντος βρε, ο ήρωας της Σεβίλης. Κάντε μου ριπλέ τον γκολ να το χαρώ. Την ατυχία μου. Έτσι, χωρίς ήχο να το χαρώ καλύτερα. Ξέρετε γιατί την είχαμε αυτή την τραγωδία στο Καραϊσκάκι χτες, δεν το ξέρετε, θα σας το πω εγώ, που το έχω καρά τσεκάρει. Η τραγωδία μας κάθισε, διότι έφυγε, λέει, τρέχοντας από τη Ριγίλης ο Μητσοτάκης. Όχι επειδή δεν ήθελε να βλέπει το Μίλτο, που εκεί απέναντί του ήταν, και πώς να μην το δεις όλο αυτό, αλλά γιατί ήθελε να παρακολουθήσει το μάτς, λέει. Πήγε λοιπόν σπίτι του, φόρεσε το κασκόλ του θρύλου ο γάβρος, ο ροφός, έκανε μια πρόβα τα συνθήματα να τα έχει πρόχειρα, ξέρετε, απόψε, πηδάει ο Πειραιάς και πάτσε το κουμπί του τηλεκοντρόλ. Και εκείνη την ώρα, να το γκολ, το κανονικό, άκυρο σου λέει. Βρε Λεβέντη μου, βρε παλικάρι μου, βρε Κωνσταντίνε Πενεμένε που γαμώ την ατυχία μου, γαμώ. Δώσε μια παραγγελιά, βρε κυμπάρι μου, στη Μαρίκα, να στο γράφουνε το μάτς, να το βλέπεις ετεροχρονισμένα, που δύο χρόνια θα περάσουν τώρα για να αλλάξει το γούρι. Στη Θεσσαλονίκη, λέει, άλλος ποδοσφαιρικός αγώνας που και αυτός πήρε παράταση. Ξέφρενα ράσα, παρέα με Χριστιανόπουλα, ακόμα σουρωμαδιούνται και αλαλάζουν, δηλαδή αβέλουν ντουπ. Του δε μικρούτσικου, λέει, θα του δώσουν να φάει το πιάνο έτσι και τον δουν. Και να πηδάνος εκεί πάνω οι πιστοί μου τζαχεντίν. Να δαιμονίζονται οι καλόγεροι και να καπνίζουν αρημανίως. Πάνω στον Μπεχστάιν σου, λέει, ιερόσκυλη. Οι αφιονισμένοι και οι τρελοί δεν παραλλάζουνε πολύ. Α, δεν μπορώ πια, τους βαρέθηκα τους ταραξίες. Ρίξε μου το βίντεο να δω την παράταση του αγώνα. Τα Χριστιανόπουλα θα πάμε με φτερά. Να πούμε μήνυμα που φέρνει τη χαρά. Μας περιμένει με λαχταρά όλη η γη και μη σκηνείς.